Αποσύρεται από την εκλογική μάχη ο υποψήφιος βουλευτής συνέβεια της Νέας Δημοκρατίας Σπύρος Πνευματικός μετά το χάος που προκλήθηκε από τις χθεσινές δηλώσεις του. Ειδικότερα περιέγραψε ως οικονομικά σύμφορο τον αξοδεύονται λεφτά για τους καρκινοπαθείς τελικού σταδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξουμε μια γραμμή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τον άρρωστο, αν πάμε και του πούμε δεν γίνεται αυτό για σας. Ένας καρκινοπαθής τελικού σταδίου δεν είναι υποχρεωτικό, δεν θα τα καταφέρει, δεν έχει καλή πρόγνωση. Πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξουμε μια γραμμή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα που χρειάζονται για την αντιμετώπιση. Υπάρχει ένα σημείο λοιπόν που δεν έχεις λόγο να κάνεις κάτι παραπάνω». Η απόφαση απόσυρσης του αυτή πάρθηκε από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, που ανακοίνωσε ότι ο Σπύρος Πνευματικός τίθεται εκτός εκλογικού αγώνα και πως θα παρατηθεί και θα παραδώσει την έδρα του αν εκλεγεί. Μιλώντας από την Εδιψώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Ένα πράγμα δεν πρόκειται να διαπραγματευτώ, ότι η καθολική πρόσβαση του κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως σε ποιο στάδιο βρίσκεται, στην καλύτερη θεραπεία που πρέπει να προσφέρει το ΕΣΥ». Η διαγραφή του Σπύρου Πνευματικού από τις λίστες της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική περιφέρεια της Εύβοιας τυπικά είναι αδύνατη, καθώς οι συνδυασμοί έχουν λάβει έγκριση από το ανώτατο δικαστήριο. Εάν η Νέα Δημοκρατία αυξήσει τις έδρες της στην Εύβοια και εκλεγεί ο Σπύρος Πνευματικός, θα πρέπει να παρατηθεί αμέσως μετά την ορκομοσία του και να παραδώσει στο κόμμα την έδρα, η οποία θα πάει στον πρώτο επιλαχόν ή στην πρώτη επιλαχούσα. Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Σπύρος Πνευματικός την Πέμπτη το απόγευμα επιχείρησε να κάνει αναδίπλωση των όσων είπε και να ζητήσει συγγνώμη για αυτά που ακούστηκαν. Η ανάρτηση του Σπύρου Πνευματικού: «Σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση επιστημονικού καθαρά περιεχομένου στο ραδιόφωνο του Sky πάνω στα θέματα της υγείας. Δυστυχώς, κάποια από τα λεγόμενά μου, δεδομένου και του περιορισμένου χρόνου που είχα να αναλύσω ένα τόσο δύσκολο θέμα, παρερμηνεύτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μεμονωμένες φράσεις από κάποιους που σκόπιμα θέλησαν να τα διαστρεβλώσουν. Ως δημόσιος λειτουργός της υγείας όλα τα χρόνια της σταδιοδρομίας μου, έχω αποδείξει εμπράκτως την αγάπη μου προς τον ασθενή και την ξεκάθαρη και βαθιά πεποίθησή μου ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή και αποτελεί απόλυτη αξία. Με αυτόν τον γνώμονα κινήθηκα πάντα και αυτό αποτελεί απαράβατη αρχή για μένα και στην επιστημονική μου προσφορά, αλλά και στην πολιτική μου δραστηριότητα. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από κάθε πολίτη και ασθενή ξεχωριστά, αν κάποια από τα λεγόμενά μου άφησαν οποιοδήποτε περιθώριο παρερμηνίας». Στη συνέχεια την Παρασκευή και μάλιστα τις πρωινές ώρες προχώρησε σε ακόμα μία ανάρτηση του επίσης στο Facebook, όπου απολογήθηκε εκ νέου και έκανε γνωστή την παρέτησή του. «Σπύρος Πνευματικός, θα παραιτηθώ από βουλευτής και θα παραδώσω την έδρα. Επειδή τα λεγόμενά μου σε συνέντευξη δημιούργησαν λάθος εντυπώσεις και άφησαν περιθώρια παρερμηνίας, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη και τα όργανα της Νέας Δημοκρατίας, αποσύρωμαι από τον εκλογικό αγώνα και δηλώνω ότι σε περίπτωση που εκλεγώ, θα παραιτηθώ από βουλευτής και θα παραδώσω την έδρα. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από κάθε πολίτη και ασθενή χωριστά». Στις δηλώσεις αυτές του Σπύρου Πνευματικού που έγιναν την Πέμπτη το πρωί, αντέδρασαν και τοποθετήθηκαν η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Συνεχίζων Ομού Εύρου, Τασούλα Σπυρίδου, καθώς και ο γραμματέας της Ένωσης Γιατρών Νοσοκομείων Κέντρων Υγείας Θράκης, Χάρης Στάμος. Η δήλωση που έγινε, επειδή άκουσα πολύ προσεκτικά το ηχητικό πριν σαν σύλλογος κάνουμε οποιαδήποτε ανακοίνωση, φανέρωνε έναν άνθρωπο που ήθελε να πει και άλλα πράγματα, αλλά δίσταζε, ήθελε να το κρύψει. Αλλά δεν γινότανε να το κρύψει πιο αυτό που πίστευε. Ένας δάσκαλος και δάσκαλος καθηγητής στο πανεπιστήμιο, ο οποίος όχι μόνο μορφώνει, αλλά και εκπαιδεύει τους νέους γιατρούς. Αυτές είναι οι αρχές που πρέπει να εμφυσίσει στα νέα τα παιδιά. Ότι το κόστος είναι πάνω απ' όλα, ότι θα πρέπει να σώσουμε τα νοσοκομεία άσχετα με την ανθρώπινη ζωή. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Το 50% των καρκίνων θα μπορούσε να μην εμφανιστεί εάν ακολουθούσαμε συγκεκριμένο είτε τρόπο ζωής είτε προληπτικές εξετάσεις, εάν η πολιτεία είχε δομημένο σχεδιασμό για να μπορέσει ο κόσμος να μην πεθαίνει με τέτοιες αναξιοπρεπείς συνθήκες. Ας φροντίσει πρώτα αυτά η πολιτεία και ύστερα να γυρίσει να μας πει αν κοστίζουμε πολλά στο ελληνικό κράτος εμείς οι ασθενείς, που στην τελική δεν επιλέξαμε να αρρωστήσουμε, αλλά το να επιλέξεις να είσαι ξεδιάντροπος και να είσαι κακός δάσκαλος, αυτό είναι δικό σου θέμα.
όχι των ασθενών. Ήταν μια κοινική ομολογία από εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τέος βουλευτής στο προηγούμενο κοινοβούλιο και νυν υποψήφιο βουλευτή και καθηγητή ιατρικής στον κύριο Πνευματικό, ο οποίος πολύ απλά κοινικά ομά απροσχημάτιστα δήλωσε ότι πρέπει να μπει μια γραμμή για την νοσηλεία των καρκινοπαθών. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τον κύριο Πνευματικό? Σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ή δεν έχουν τα χρήματα ή έχουν λιγοστές ελπίδες για να γιατροπορευθούν ή να περάσουν με αξιοπρέπεια τα τελευταία διαστήματα που τους απομένουν στην επίγεια ζωή, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν αξία. Είναι μάλλον βάρος για το σύστημα υγείας, οπότε πρέπει εμείς να τους βγάλουμε από την εξίσωση κόστος. Ως γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όχι απλώς αντιτιθέμεθα, εξοργιζόμαστε. Και εμείς μαζί με πάμπολους συμπολίτες ασθενείς ή μη. Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν καμία θέση, όχι μόνο στο πολιτικό γίγνεσθε, ούτε στο στενό ιατρικό, ούτε στο ευρύτερο ανθρώπινο κοινωνικό γίγνεσθε.